Στη yeah, Νέα πάμε να βρούμε τώρα τον ανταποκριτή μα, τον Χριστόδηλο Αθανασάτο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ξεκινά σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, η συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Μευλού Τσαβούσογλου. Σε 20 λεπτά και την ακρίβεια από τώρα, ξεκινάει η συνάντηση ανάμεσα στους κυρίους Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου. Να αναφέρουμε ότι η επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον άργησε επί της δύο χρόνια. Καθώ παρότι ε, οι δύο άντρε συναντώνταν κατά καιρού σε διάφορε συνεδριάσει του ΝΑΤΟ. Άργησε να έρθει η πρόσκληση και κατά πολλού αυτό καταδεικνύει και ενδεχομένω την κρίση στι σχέσει ανάμεσα στι δύο χώρε. Από εκεί και πέρα, ασφαλώ στην ατζέντα δεσπόζει το θέμα των F-16. Mm -hmm. Όπω επίση και το θέμα της, το ενταξιακό τη Φιλανδία και τη Σουηδία, όπου η Άγκυρα εξακολουθεί να στυλώνει τα πόδια Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ασφαλώ και. Τον κύριο Τσαβούσο, ο οποίο ευελπιστεί ότι θα λάβει τι εγγυήσει από πλευρά του κυρίου Μπλίνκερ σχετικά με τα F-16 και ενδεχομένω να τα αποσυνδέσει. Είναι βαρύ το κλίμα τη... για την Τουρκία για μία σειρά από θέματα. Και εδώ υπάρχει και το θέμα τη επιθετικότητα απέναντι στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο κύριο Μπλίνκερ έχει στα χέρια του, όπω λένε αποκλειστικέ μα πληροφορίε, και μία οργισμένη επιστολή από Ελληνοαμερικανού, από το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. Είναι από το, Αμερικαν... από το Αμερικανό Ελληνικό Ινστιτούτο, mm -hmm. με την υπογραφή του κυρίου Λαριγκάκη, του Προέδρου, όπου στυλιτεύει την επιθετική πολιτική του κυρίου Ερντογάν και αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία εργάζεται ενεργά ενάντια στα συμφέροντα και τις αξίες των ΗΠΑ. Ο κατευνασμός ενός αδίστακτου δικτάτορα όπως ο πρόεδρος Ερντογάν, δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη συμπεριφορά, αναφέρει μεταξύ άλλων. Πάντω, δεν είναι μόνο οι Ελλοαμερικανοί οι οποίοι Λαριγάκης. χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τον Ερντογάν. Έχουμε και μια οργισμένη παρέμβαση του πρώην Συμβούλου Εθνική Ασφαλεία των ΗΠΑ στη Wall Street Journal κατά του Ερντογάν. Ακριβώ λοιπόν ο κύριο Τζον Πόλτον με πολύ σκληρού χαρακτηρισμού επιτίθεται στον Ερντογάν και θέτει ακόμη και θέμα απειλή αποβολή τη Τουρκία από τον ΝΑΤΟ βάσει των αρχών του διεθνού δικαίου. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Μπόλτον ότι με το ρετσέπτα εκεί στο δημόνι η Τουρκία είναι και πάλι ο ασθενής της Ευρώπης, η απόδοση του Ερντογάν ήταν σταθερά δικαστική και επικίνδυνη και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν ενεργεί σαν σύμμαχος τονίζοντα ασφαλώ την περίπτωση των S-400 mm -hmm. και την αποβολή της από το πρόγραμμα F-35. Σε ευχαριστούμε Χριστόδουλε.